επόμενο project τι κάνουμε όταν αγαπάμε. Είναι για εσάς η αγάπη. Για μένα η αγάπη είναι όταν κάποιος μοιάζεται με τον άλλον. Στις δυσκολίες, το βοηθάει. Όταν αγαπάω κάποιον πρέπει να του το δείχνω καταρχήν. Εγώ δείχνω την αγάπη μου γενικότερα με το άγγιγμα. Την αγάπη μου. Άμα δεν είσαι κάτι άλλο, οκ. Μόνο αυτό, δεν μας πειράζει. Όχι! Ωραία. Λοιπόν, εγώ δείχνω την αγάπη μου με το άγγιγμα και όταν δεν μιλάω στον άλλον, για να του δώσω χώρο. Μην τους θυμόμαστε συμβολικές μέρες, να τους τη δείχνουμε κάθε μέρα και να μην τους θυμόμαστε μόνο τις μέρες που είναι αφιερωμένες σε αυτό, για να κάνουμε κάτι παραπάνω και όχι ένα απλό πράγμα που θα έπρεπε να το κάνουμε κάθε μέρα. Μπράβο, πολύ σωστό αυτό. Αλλά εσύ τι κάνεις κάθε μέρα? Απλά δεν είναι συγγνώμη και καθόλου και του λέω συγγνώμη, είχατε δίκιο, σας αγαπώ πολύ. Παραδέχεσαι το λάθος σου. Παραδέχομαι το λάθος. Mm. Την αγάπη μου τη δείχνω με το να μιλάω στον άλλο και να μην επηρεάζομαι. Εγώ την αγάπη μου την δείχνω όταν συζητάω με κάποιον και γενικά όταν είμαι μαζί του. Άρα μέσα σε όλα αυτά που είπαμε δεν αναφέραμε καθόλου τα δώρα. Και τον Μπάμπη, γεια σου Μπάμπη. Ο κολλητός, ε. Ποιος είναι ο Μπάμπη? Ωραία, λοιπόν. Μα καλά δεν το βλέπεις. Ο Μπάμπης, ο φίλος της. Δεν ξέρει τον Μπάμπη. Α, τώρα τον βλέπει τον Μπάμπη. High five, Μπάμπης. Έχετε να σχολιάσετε κάτι για το Αγίου Βαλεντίνου και τα δώρα και το χαμό που γίνεται? Θεωρώ πως γιατί το Αγίου Βαλεντίνου ξεκίνησε από μια κανονική γιορτή που είναι σαν μια επέτειο των ερωτευμένων. Αλλά τώρα έχει καταλήξει και έχει γίνει μια εμπορική γιορτή όπως και σχεδόν όλες οι γιορτές στις μέρες μας. Δείχνεις να ναι, με την αγάπη σου με τα δώρα, αλλά δεν μπορείς να στηρίξεις μια σχέση και μια αγάπη μόνο στα δώρα. Και δεν εστιάζει στο μήνυμα που πρέπει να περάσει, την αγάπη και τον έρωτα. Θέλετε να πούμε ποιο θα είναι το επόμενο project? Ναι! Που είναι ανίκητο στη μάχη, ο οποίος ελοχεύει, παραμονεύει στα μάγουλα των νεαρών.
Λοιπόν, παιδιά, πώς σας άρεσε το βίντεο που γύρισαμε σήμερα με την καρδιά? Πιο πολύ εντύπωση μου έκανε που μπορεί να ήξερα τι να γράψω. Δεν ήξερα, κολλούσαν λίγο στην μάχη. Αλλά μετά εντάξει, το βρίσκανε. Γράψανε όλα πράγματα, ειδικά παιδιά του γυμνασίου ηλικίου. Δεν το περίμενα. Μου άρεσε αυτό που έλεγε αγάπη είναι το νόημα της ζωής. Τι παρατηρήσατε κάποια διαφορά στις απαντήσεις που γράφουμε στον έρωτα και στις απαντήσεις που γράφουμε στην αγάπη? Στον έρωτα, αυτά που έχουν γράψει είναι κάποιους πιο επιφανειακά ίσως. Ναι. Ενώ στην αγάπη είναι πιο... Εγώ πιστεύω ότι... βαθιά. Ότι στον έρωτα είναι μονολεκτικά, ενώ στην αγάπη έχει αρκετό πράγμα. Πρότεινα να το ψάξετε όσο είστε μικροί ακόμα. Α, γεια σου, Λιδία. Τι κάνεις? Α, καλά. Τι κάνω εγώ όμως? Ε, καλά, σκέφτεσαι. Εσύ πώς κάνω? Εγώ είμαι με την αφροξυλό. Α, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είναι πολύ καλά το πράγμα. Φυσικά έχουμε ραντεβού για καφέ. Α, και εγώ με τον Βάμπη. Ωραία, πάμε. Σου ξυλάνθη!